Πάμε λοιπόν με το λόγο στον κύριο Ευάγγελο Πάλα με θέμα η ηθική των ηλεκτρονικών μέσων. Ο κύριος Πάλας με την διεθνή του εμπειρία θα διαφωτίσει το ίδιο θέμα, έτσι, το θέμα ηθικής αξιοπιστίας και ελευθεριοτυπίας. Καλή σας μέρα. Η ηθική ανυποληψία των σημερινών ΜΜΕ δεν αποτελεί είδηση, τουλάχιστον όχι φρέσκα είδηση. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με διαφορετική διάσταση σε κάθε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι δημοσιογράφοι και το κοινό είναι σε εγρήγορση για να την αντιμετωπίσουν ή απλώς επαναπάγονται στην αδράνεια, την παραγωγή και κατανάλωση έφευκτης ιδιοσιογραφικής τροφής, την απώλεια προσανατολισμού. Και είναι προφανές ότι στις μέρες μας αυτό γίνεται συνήθως. Τα οπτικοακουστικά ΜΜΕ, ως αποκλειστικοί διαμεσολαβητές της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, έχοντας καταλάβει ολοκληρωτικά το δημόσιο χώρο, όχι μόνο συρρυκνώνουν το δικαίωμα του πολίτη στη δημόσια επικοινωνία, αλλά και υποβαθμίζουν γενικότερα την ποιότητά της μέσα από τα ομογενοποιημένα πρότυπα τα οποία προωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύουσα θεσμική διάσταση της δημοσιογραφικής διοντολογίας κρίνεται απολύτως ανεπαρκής για τη διευθέτηση της κρίσης που μαστίζει το σύστημα μαζικής επικοινωνίας. Πώς είναι δυνατόν να διανοηθεί ο δημοσιογράφος ότι προσβάλλει τα παραπάνω δικαιώματα του πολίτη, ότι τον αποξενώνει από το ζωτικό για αυτόν αλλά και για τη δημοκρατία δημόσιο χώρο, όταν η ελευθερία του ως διαμεσολαβητής, μια ελευθερία που εμπεριέχει την ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο, ταυτίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φιλελεύθερη αντίληψη για τα ΜΜΕ με το ατομικό και εγωκεντρικό του δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Συνιστά όμως την αναγκαία προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος φιλελεύθερου θεωρητικού υπόβαθρου της ελευθερίας επικοινωνίας με στόχο τη ριζική διαφοροποίησή της από την ελευθερία του τύπου και από το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Επομένως, ως λειτουργήμα λοιπόν έχει ορίσει σήμερα η κοινωνία και το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Συμφωνούμε με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν για ηθική, μεσότητα, επάγγελμα και λειτουργήμα. Αντιλαμβανόμαστε πως η σωστή δημοσιογραφική δράση πρέπει να χαρακτηρίζεται από αίσθημα ευσυνειδησίας απέναντι στο κοινό, εξισορρόπηση της προσωπικής ιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό τόσο στο δίκαιο όσο και στους άγραφους νόμους. Οι τελευταίες δεκαετίες και η έξαρση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης φέρνει διαβιέστερα στην επιφάνεια γνωσιολογικά και ηθικά προβλήματα τα οποία μέχρι πρότινος, μολονότι υπήρχαν, δεν γινόταν αμέσως καταληπτά από την απλή παρατήρηση ενός σκεπτόμενου ανθρώπου. Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης δρούν ως παράγοντες εμφατικοί κάποιων εγγενών προβλημάτων της ανθρώπινης κοινωνίας αλλά και της ατομικής ιδιαιτερότητός του κάθε πολίτη. Αυτή η θεώρηση από μόνη της ως ένα σημείο μπορεί να εκτεθεί, αυτά από τα μόνα τους δεν αποτελούν και τη ρίζα των σημαντικότερων προβλημάτων. Τώρα πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν θα μπορούσαν να μας αγγίξουν. Τώρα πλέον ο ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας απλώνεται σε πολλαπλούς τομείς της ζωής, σε ψυχαγωγία, καθημερινή πρακτική και εργασία, οδηγώντας μας σε προβληματισμό πάνω σε ζητήματα που μέχρι σήμερα δεν μας απασχολούσαν. Ο δημοσιογράφος έχει υποχρέωση απέναντι στη συνείδησή τους, σίγουρα. Κάθε δημοσιογράφος από την αίθουσα σύνταξης ως την αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει μια προσωπική αίσθηση της ηθικής και της ευθύνης, μια πηξίδα ηθικής. Επιπλέον έχει την ευθύνη να διατυπώνει μεγαλόφωνα ό,τι υπαγορεύει η συνείδησή του και να επιτρέπει και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας επαγγελματικός χώρος που να πληρεί όλες τις υπόλοιπες αρχές που αναφέρθηκαν. Αναρρύθμιτα εμπόδια δυσκολεύουν την παραγωγή ειδήσεων που είναι ακριβείς, ισορροπημένες, έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη και διακρίνονται από ανεξαρτησία πνεύματος και γενναιότητα. Αλλά η προσπάθεια είναι καταδικασμένη εάν δεν υπάρχει ένα ελεύθερο περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στον καθένα να προκαλεί τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις του άλλου. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να αισθάνονται ελεύθεροι, ακόμα και να ενθαρρύνουν να μιλήσουν και να πούν. Η ιδέα αυτού του θέματος μου φαίνεται ρατσιστική ή αφεντικό, παίρνεις λάθος απόφαση. Μόνο σε ένα δημοσιογραφικό χώρο που όλοι θα μπορούν να εκφράσουν τις διαφορετικές απόψεις τους, θα υπάρξει δυνατότητα να προβλεθούν με ακρίβεια
και να καταδειχθούν οι συνεχώς αυξανόμενες όψεις και ανάγκες της κουλτούρας. Με δύο λόγια, αυτοί που ζουν και κινούνται στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς πρέπει να αποδεχτούν την προσωπική υποχρέωση να διαφωνούν ή να συγκρούονται με εκδότες, ιδιοκτήτες, διαφημιστές, καθώς και με πολίτες και κατεστημένες εξουσίες, αν η δικαιοσύνη και η ακρίβειά τους επιβάλλουν να το κάνουν. Αυτή η ηθική διάσταση, αυτή η ποιότητα κρίσης, ύφους, προτιμήσεων και χαρακτήρα, ενυπάρχουν στο λόγο και επιλέγουμε ένα περιοδικό, ένα δελτίο ειδήσεων ή μια ιστοσελίδα. Η ηθική ενυπάρχει σε κάθε στοιχείο της δημοσιογραφίας και συχνά το αντιλαμβανόμαστε ως πολίτες ακριβέστερα από όσο οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μερικές φορές βλέπουν την ηθική σαν ξεχωριστό θέμα. Να προχωρήσω λίγο. Επομένως, μια επανάσταση στα ΜΜΕ θα μεταμορφώσει ριζικά και πιθανώς αμετάκλητα τη φύση της δημοσιογραφίας και της ηθικής της. Τα μέσα για τη δημοσίευση είναι τώρα και στα χέρια των πολιτών, ενώ το διαδίκτυο ενθαρρύνει τις νέες μορφές δημοσιογραφίας που είναι διαδραστική και άμεση. Το τοπίο των μέσων μπορεί να χαρακτηριστεί χαώδες, ενώ εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς. Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μοιράζονται τη δημοσιογραφική σφαίρα με χρήστες του Twitter, με blogger, πολίτες δημοσιογράφους και χρήστες κοινωνικών μέσων. Μέσα σε κάθε επανάσταση, νέες δυνατότητες αναδύονται, ενώ παλιές πρακτικές απειλούνται. Η σημερινή εποχή δεν αποτελεί εξαίρεση. Και ένα άλλο τώρα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, μπορώ να πω, ότι αξίζει περισσότερο και από οποιοδήποτε γνώση, ικανότητα, δεξιότητα και εμπειρία, είναι η ηθική της αναζήτησης της αλήθειας, τόσο στη δημοσιογραφία και γενικότερα στην ενημέρωση, όσο και στην επιστήμη, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για αυτό που κάνει ο καθένας. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά το θέμα της αλήθειας σε φιλοσοφικό επίπεδο, αλλά αναζητούμε την αλήθεια, στοχεύουμε στην αλήθεια και προχωρούμε προς την αλήθεια. Συνεπώς, η ηθική διάσταση και η δημοσιογραφική διοντολογία, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, είναι σημαντικές επειδή έχουν σχέση με την ασθένεια της αξιοπιστίας. Ήδη είμαι βέβαιος ότι θα έχετε αρκετά προβληματιστεί, το οποίο το ακροατήριο γνωρίζει ότι αυτή η αδέσμευτη δημοσιογραφία δεν είναι το είδος που κυριαρχεί. Θα αποτολμήσω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Πόσο είναι ηθικό και ιδεολογικό να βγαίνει δημοσιογράφος σε ραδιόφωνο τηλεόραση και να υποστηρίζει ως ενημερωτής της κοινής γνώμης την αθωότητα διοκόμενου για κακούργημα μεγαλοεπιχειρηματία, του οποίου είναι έμιστος συνεργάτης. Ή πόσο αντικειμενικά ή ιδεολογικά πληροφορούσε ή σχολίαζε διακεκριμένος δημοσιογράφος σε κομματική εφημερίδα, από την οποία απολύθηκε επειδή στόλμησε να διατυπώσει κάποια άποψη διαφορετική από την κομματική γραμμή στην οποία υπηρετεί η εφημερίδα. Ναι. Σε πρώτο επίπεδο υπάρχει μια ένταση μεταξύ της παραδοσιακής δημοσιογραφίας και της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, της απευθείας σύνδεσης. Η φιλοσοφία της παραδοσιακής δημοσιογραφίας με τις αξίες της ακρίβειας, της επαλήθευσης πριν τη δημοσίευση, της ισορροπίας, της αμεροληψίας και των ανθρώπων πηγών, έρχεται σε αντίθεση με την κουλτούρα της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας που δίνει έμφαση στην αμεσότητα, τη διαφάνεια και ασκείται συχνά από μη επαγγελματίες δημοσιογράφους και η διόρθωση ακολουθεί τη δημοσίευση. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει μια ένταση μεταξύ της τοπικιστικής και της παγκόσμιας δημοσιογραφίας. Αν η δημοσιογραφία έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, ποιες είναι οι παγκόσμιες ευθύνες? Θα πρέπει να αναδιατυπώσει τους στόχους και τους κανόνες της ηθικής και της διοντολογίας των μέσων ενημέρωσης, ώστε να καθοδηγήσει μια δημοσιογραφία που είναι τώρα παγκόσμια σε εμβέλεια και αντίκτυπο. Αντιδιολογική θεωρώ και την ένταξη σε κόμματα και σε κομματικά όργανα. Πώς μπορεί να είναι ελεύθερος και αντικειμενικός στη δημοσιογραφική του αποστολή, όταν η κομματική ταυτότητα επιβάλλει να γράφει μόνο ό,τι συμφέρει το κόμμα και να αποκρύπτει ό,τι το βλάπτει? Δυστυχώς πρόβλημα έχει ανακύψει και υφίσταται και από το γεγονός ότι η ένδοση περισσότερων εφημερίδων και η λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών έχει περιέλθει σε επιχειρηματίες που έχουν διαφορετικά και συχνά τεράστια συμφέροντα πέραν της εκδοτικής του δραστηριότητας, βιομήχανοι, τραπεζίτες, εργολάβοι δημοσίων έργων, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων και διάφοροι. Αυτοί συχνά χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να εξυπηρετούν αυτά τα διαφορετικά συμφέροντα. Φοβάμαι
ότι εδώ στην Ελλάδα, όπου σπάνια υπάρχουν και γίνονται σεβαστές οι διαχωριστικές γραμμές, πολύ δύσκολα μπορεί ένας δημοσιογράφος να συμπλέει με την ηθική και την ιδεολογία. Σημασία έχει να προσπαθεί και να έχει προσωπικές κόκκινες γραμμές ηθικής, τις οποίες δεν πρέπει να τις παραβιάσει. Έστω και αν έτσι κινδυνεύει να βρεθεί άνεργος. Όμως μέχρι που αντέχει η ηθική ακεραιότητά μας σε μια τέτοια δυσμενή εξέλιξη, όταν μάλιστα έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις. Πάντως, εάν δεν μπορείς να πεις την αλήθεια, τουλάχιστον σιώπησε. Σας ευχαριστώ.